Και μακάρι μετά από το σημερινό, πολύ όμορφο νέο, να έχει σε λίγους μήνες και το άλλο ωραίο νέο, την επιστροφή του Ηρακλή στα μεγάλα σαλόνια στην Α1 του μπάσκετ. Για το οποίο μπάσκετ θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον νέο εκτελεστικό διευθυντή της κιανόλευκης ομάδος, τον κύριο Δημήτρη Καρβέλο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, γεια σας. Είστε καλά? Καλά είμαι. Θέλω και εγώ να ευχηθώ στον... να χαίρεται το παιδάκι του, ο coach, και ό,τι καλύτερο. Καλό τυχόν να είναι. Να μας φέρει την άνοδο. Ο μικρός. Όλοι μαζί φέρνουμε. Όλοι μαζί, αλλά και ο μικρός πάνω απ' όλα. Να το βάλουμε να παίξει λίγο, να μας βοηθήσει. Ναι. Σιγά-σιγά. Θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό, κάτι που σας είπα έτσι λίγο και εκτός αέρα. Πέρυσι παρακολουθούσα την προσπάθεια της Εθνικής Νέων στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και βλέπω και ακούω από τον συνάδελφο και βλέπω τον αρχηγό τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει το κύπελο σε εσάς. Ήταν μια στιγμή που, χωρίς να σας ξέρω, με συγκίνηση ιδιαίτερα και φαντάζομαι όλο τον κόσμο. Και τώρα φτάνω σε σημείο να λέω ότι ο κύριος Καρβέλας είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ηρακλή. Κάτι πολύ όμορφο τότε και όμορφο για την οικογένεια του Ηρακλή που σας έχουμε κοντά μας πλέον. Ναι, τότε ήταν κάτι ανεπανάληπτες στιγμές αυτές προσφέρει ο αθλητισμός και νομίζω ότι... με έχει σημαδέψει αυτό το πράγμα με την εθνική ομάδα. Νομίζω ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο όνειρο αυτό που και έγινε πραγματοποιήσιμο. Πήραμε μια πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είναι σημαντικό και για τα παιδιά και για όλους και για μένα. Αλλά και η στιγμή αυτή έτσι όπως έγινε νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο για μένα προσωπικά. Και με τίμησαν πάρα πολύ τα παιδιά και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Για το θέμα του Ηρακλή και εγώ και θέλω είστε, να συγγνώμη, θα σας διακόψω γιατί είστε ένα 38 παράδειγμα και τρανό παράδειγμα ανθρώπου μαχητή και επειδή ο Ηρακλής από τότε που ιδρύθηκε, μιας και κύριε Καρβέλα φαντάζομαι το γνωρίζετε, την Πέμπτη κλείνει 110 χρόνια ζωής, έχει τα γενέθλιά του ο σύλλογος, δεν έχει πάψει να είναι μαχητής, οπότε νομίζω ταιριάζεται. Έτσι λέω και εγώ. Ναι. Για μένα μέσα από την καρδιά μου είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή που είμαι στην ομάδα του Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και είναι μεγάλη μου τιμή. Δηλαδή με το που δέχτηκα την πρόταση από τον πρόεδρο αμέσως είπα ναι, γιατί και εγώ θέλω να συμβάλλω στην προσπάθεια που κάνει ο Ηρακλής, ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, στην προσπάθεια που κάνει για να ανέβει εκεί που αξίζει να είναι ο Ηρακλής, στην Α1. Και νομίζω ότι η Α1 χρειάζεται τον Ηρακλή και ο Ηρακλής χρειάζεται την Α1. Και λείπει καιρό, αυτό είναι το στενάχωρο. Λείπει καιρό. Νομίζω εντάξει, λείπει καιρό, αλλά εγώ θέλω και να ζήσουμε τις στιγμές αυτές, οι οποίες εγώ λίγες μέρες είμαι στην ομάδα του Ηρακλή. Ναι. Και έχει ένα κλίμα εκπληκτικό, αποτελείται από ανθρώπους, από αθλητές, από... ανθρώπους που βρήκα δίπλα, πάνω απ' όλα είναι Ηρακλειδείς, πάνω απ' όλα αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την ομάδα και είναι μια παρέα με την καλή έννοια της παρέας, δηλαδή μια οικογένεια. Ένα πράγμα αυτό που έχει δημιουργηθεί που νομίζω ότι ποτέ δεν χάνει. Όταν υπάρχει μια οικογένεια δεν χάνει ποτέ. Και επειδή γνωρίζω και τον κόσμο του Ηρακλή, ότι στέκεται δίπλα και στα εύκολα και στα δύσκολα. Αυτό είναι σημαντικό. Τους είδατε και από κοντά, ήρθαν ακόμα και στο Μεσολόγγι ορισμένοι και βοήθησαν. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Σας είπα κάτι, ότι η Ηρακλή είναι μεγάλη ομάδα. Το ξέρω. Εκτός και από τους φιλάθλους του Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη, ο Ηρακλής έχει φιλάθλους και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι ένα σωματείο το οποίο μόνο στη Θεσσαλονίκη έχει φιλάθλους ο Ηρακλής. Παντού και εγώ στην Αθήνα που βρίσκομαι. Βεβαίως. Ηρακλήδη συναντήσει παντού. Βεβαίως. Είναι και οργανωμένοι τα παιδιά στην Αθήνα. Έχουν το επίσημο το Anthas Club. Τι ναι, είδατε... Τυχαίνει να είμαι εγώ από το Εγάλεο, γιατί το ξέρω. Δεν θέλω να κρύβομαι, δεν το θέλω ξέρω. Να λέω ότι από μικρό παιδί μου είναι Ηρακλής. Εγώ θέλω να πω ότι εγώ είμαι από μια, και εγώ προέρχομαι από μια ομάδα, το Εγάλεο, που το Εγάλεο, η ομάδα η οποία είναι δίπλα και... τα πρώτα μηνύματα που πήρα και μου είπανε πήγαινε και καλή επιτυχία στα αδέλφια. Άρα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή από παντού πήρα τα μηνύματα,
τα θετικά. Mm-hmm, δηλαδή οι άνθρωποι του ΕΓΑΛΕ όλοι μου στέλνανε μηνύματα στα αδέλφια. Λέω εντάξει, όλα καλά και τέλεια. Και να υποθέσω ότι δεν δυσκολευτήκατε καθόλου να πείτε το ναι σε αυτή την συνεργασία, η οποία για τον κόσμο, κύριε Καρβέλα, που δεν γνωρίζει το TST, εκτελεστικός διευθυντής, ή ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας, τι ακριβώς έχετε αναλάβει στην ομάδα? Να σου πω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή η ομάδα του Ηρακλή, θέλω να είμαι τα κέντρα αποφάσεων. Ναι. Θέλω να είμαι δίκαιος. Παίρνονται πάρα πολλές φορές στην Αθήνα. Γιατί όπως και να γίνει εδώ στην Αθήνα, ΕΟΚ, ΣΑΚΕ, τα πάντα όλα είναι εδώ. Κάτω, ναι. Άρα ήθελε και ο πρόεδρος να επανδρώσει το σωματείο με έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι στην Αθήνα, να έχω τις επαφές μου με την Ελληνική Ομοσπονδία. Και οτιδήποτε μπορώ να βοηθήσω από την πλευρά αυτή. Αλλά και ένα άλλο κομμάτι, ότι μετά από 40 χρόνια και στο χώρο του μπάσκετ, ήθελε να έχει έναν άνθρωπο λίγο έμπειρο να βοηθήσει σε αυτό το ωραίο που έχουν δημιουργήσει. Κέντρα αποφάσεων, Παύλα, διαιτησία. Να βάλω ένα μικρό λιθαράκι σε αυτό που έχει δημιουργήσει η διοίκηση και προσωπικά ο πρόεδρος σε αυτή την ομάδα. Η διαιτησία συμπεριλαμβάνεται σε αυτό? Τα κέντρα αποφάσεων. Να σου πω κάτι. Γιατί σε αρκετές φορές μας έχει αναγκάσει να ασχοληθούμε. Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή δεν έχει ανάγκη κανένα διαιτητή για κανένα τύπο. Ότι η ομάδα του Ηρακλή αυτή τη στιγμή θέλει μια πολύ καλή διαιτησία, 50-50, ναι. Και νομίζω ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί λέω κάτι, ότι αυτή η οικογένεια που έχει δημιουργηθεί, η πάρα πολύ καλή παρέα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανένα. Χρειάζεται απλώς μία προστασία από την άποψη πια, ότι να μην μας αδικεί κανένας. Αυτό, γιατί αυτό. Και είναι το πράγμα. Δεν είναι ότι ήρθε ο Καρβέλας δεν μας αδικεί κανένας, μην λαθούμε, αλλά να μην αδικεί κανένας τη μεγάλη ομάδα που λέγεται Ηρακλής. Mm-hmm. Μια μεγάλη ομάδα που έχει αρχίσει και βρίσκει τον δρόμο της, πέρασε πολλά, πέρασε προβλήματα. Αγωνιστικά μιλώντας, τι είδατε που σας άρεσε ή δεν σας άρεσε στο Μεσολόγγι, γιατί ήταν το πρώτο σας παιχνίδι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος? Ναι, το πρώτο παιχνίδι ήταν. Εγώ σας είπα κάτι, ότι εγώ στέκομαι, γιατί σας λέω κάτι, επιτυχίες έχουμε, αλλά επιτυχίες παντού και σε εθνικά επίπεδα και τα πάντα, αν δεν υπάρχει το κλίμα αυτό, ναι, το οποίο πρέπει να υπάρχει, νομίζω ότι μια επιτυχία μπορεί να έρθει τη μία εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα να υπάρχει αποτυχία. Εγώ είδα σε αυτή την ομάδα ένα κλίμα εκπληκτικό, ειλικρινά σας λέω. Δηλαδή, εκπληκτικό. Και η επαφή παικτών, προπονητήου και διοίκηση, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Θα μου πείτε μέσα μια μέρα, ναι, έχω την εμπειρία που μπορώ να καταλάβω πολύ γρήγορα, αν αυτό το κλίμα είναι κλίμα καλό ή κακό, και νομίζω ότι είναι υπέροχο το κλίμα. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Μακάρι να συνεχιστεί. Θα καθυστερήσει βέβαια η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση ομάδος, καθώς έχει μεταφερθεί το μάτς με τον Ιωνικό, που είναι το σπουδαίο παιχνίδι, έτσι, για την... μέχρι στιγμής, όπως είναι η ομάδα στην Α2. Ναι, εμείς και αυτό πράγμα που είπαμε και με τον coach και με τα παιδιά που μιλάμε, γιατί τα περισσότερα παιδιά τα γνωρίζω και με γνωρίζουν τόσα χρόνια, λέμε αυτό, παιχνίδι με παιχνίδι. Από και πέρα, το σημαντικό παιχνίδι δεν είναι γενικό, το σημαντικό παιχνίδι είναι πρώτα η Καβάλα και μετά. Σωστά, γιατί έτσι πως γίνεται η Καβάλα προηγείται, ναι, έτσι πως έγινε. Δεν είναι, ναι. Και ένα άλλο πράγμα, ότι έχει πολύ δρόμο αυτό το πρωτάθλημα της Α2. Δεν είναι ένα απλό πρωτάθλημα. Είδατε και ο Γενικός Νικίας παράδειγμα, που λένε ότι είναι το φαβορί. Το φαβορί δεν λέγεται στα λόγια. Έχασε στην Αγιά. Ναι. Έτσι, αυτό το πράγμα λέγεται μέσα στο γήπεδο. Και εγώ πιστεύω ότι όταν υπάρχει υγεία σε μια ομάδα, θα μου πείτε τόσες φορές θα χρησιμοποιηθεί, για μένα είναι σημαντικό και βασικό. Mm-hmm. Ότι η υγεία στην ομάδα και είναι ό,τι καλύτερο, και η παρέα η οποία υπάρχει. Και αυτό το πράγμα το είδα στον Ηρακλή και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να πω ότι μέσα μου ότι έκανα την καλύτερη επιλογή που μπορούσα να κάνω. Χαίρομαι που το ακούω και χαίρομαι που πολύ πολύ γρήγορα εντοπίσατε αυτό το κλίμα, γιατί ακούμε πολλές πετυχημένες ομάδες να λένε σε ερώτηση το μυστικό της επιτυχίας και να λένε τη λέξη κλίμα. Και αυτό καλό είναι να υπάρχει. Μεταξύ άλλων, έτσι, πέρα από το αν παίκτης βάζει τρίποντα, δίποντα ή οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε γερός. Να είστε καλά. Και μακάρι η παρουσία σας στην ομάδα να συνδυάσει
και άλλη κούπα, γιατί έχω μπροστά μου και αυτή τη φωτογραφία την περίφημη που σηκώνατε το τρόπαιο με την Εθνική Νέων και μακάρι να έρθει και με τον Ηρακλή σε λίγους μήνες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να επισημάνω και θα το ξαναπώ πάλι ότι είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι στην ομάδα του Ηρακλή και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο και στη διοίκηση της ομάδας που μέσα στην καρδιά μου που με επιλέξανε και εγώ θα τους δικαιώσω. Αυτό το κομμάτι το οποίο έχω αναλάβει και αυτά που μπορώ να κάνω για την ομάδα του Ηρακλή θα δώσω την ψυχή μου για αυτήν την ομάδα. Και εύχομαι πολύ γρήγορα αυτό που θέλουν οι φίλοι αθλητοί, οι αθλητές και όλοι στον Ηρακλή, να ανέβει η ομάδα στην Α1. Σας λέω ότι θα ανέβει. Μακάρι. Μακάρι, μακάρι. Από το στόμα σας. Μακάρι. Καλά να είστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε και εσείς καλά, κύριε Καρβέλα. Σας ευχαριστώ πάρα καλό πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλά, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Δημήτρη Καρβέλα, τον νέο εκτελεστικό διευθυντή του μπασκετικού Ηρακλή. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που μιλά στα Ερτζιανά, εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4.